Βγήκε! Όχι, στο περίτερο είχα! Με δύο βαλαντέρ τι θα έκανα. Πού είσαι εσύ? Μαμά, έξω ήσουνα. Εμείς νομίζαμε ότι κοιμόσουνα. Όχι. Γιατί με ζήτησε κανείς? Όχι, κανείς. Μήπως πήρες άσα? Όχι, όχι. Δεν μας είπες που ήσουνα. Ήμουνα στη Σάσα. Ή τότε γιατί ρωτάς σε πήρε? Είπε ότι θα έπαιρνε για να πούμε τα νέα. Τι έγινε μέχρι να φτάσω, τέτοια. Τόσα τηλεφωνήματα, ούτε ερωτευμένες να είσαστε. Γιαγιά, η σχέση με την κολλητή Φιλενάδα είναι σχέση ερωτική. Καλά, εσύ και τη σχέση με τον ταχυδρόμο ερωτική τη βρίσκεις. Γιατί δεν είναι που τον περιμένεις κάθε πρωί με λαχτάρα να έρθει? Ώρα τώρα να μου κρεμάσεις κανένα κουδούνι. Έλα, ξεχαστήκαμε. Ποιο μοιράζει? Εσύ τώρα. Λοιπόν. Κάτσε να στο ανακατέψω εδώ. Ε, πού να το φανταστούμε ότι θα είναι ξύπνιες τέτοια ώρα? Καλά περάσαμε. Μου είπε να πάω και απόψε δεν πάω. Όχι, σας αποκλείεται. Δεν θα πάω, δεν θα πάω, δεν θα πάω. Τελείως. Μισό λεπτό. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έλα, σε κλείνω, σας σου λέω. Ναι, είσαι στη Σπυριδούλα να καθαρίσει. Για. Τα λέμε, γεια. Τι κάνεις, Σπυριδούλα, καλά? Καλά. Δεν ήρθα για να καθαρίσω. Με θες κάτι? Ναι, ήθελα να σας ευχαριστήσω για την άδεια που μου δώσατε και πήγα στο χωριό μου. Ελίμανο. Τι κάνει η γιαγιάς, καλά? Καλά. Δηλαδή πέθανε. Ωραία. Ήταν μεγάλη? Τον είχε πατήσει τον αιώνα. Ναι, ζήστε να τη θυμάσαστε. Σας έφερα μερικά βουλάκια από τη μάνα μου. Ευχαριστώ. Και λίγα κόλυβα από τη γιαγιά μου. Να είσαι καλά. Εγώ, ξέρετε, κατάγομαι από την Αετόπετρα. Είναι πολύ ωραίο μέρος. Ωραία, μπράβο. Τώρα εκεί μένει η αδελφή μου η Βούλα. Όποτε θελήσετε να πάτε, είστε καλοδεχούμενοι. Δεν το έχω υπάρξει, μου ευχαριστώ. Η Βούλα, θυσία θα γίνει. Εντάξει, άντε, πήγαινα τώρα. Και πάλι καλημέρα σου. Καλημέρα, γεια. Δεν θα πας, το κατάλαβες? Δεν θα πας. Ό,τι και να γίνει, δεν θα πας, δεν θα πας, δεν θα πας, δεν θα πας. Αχ, άλλα είμαι. Θα έχω αρπάξει κρύωμα. Όταν πέσω στο κρεβάτι, θα με τρύψεις. Τι? Με τι να σε τρύψω? Με χλωρίνη, με τι να με τρύψεις? Με ινόπνευμα, μήπως μου περάσει το κρύωμα. Μήπως η χλωρίνη είναι πιο αποτελεσματική? Για όλα σε έχω ικανή. Αρίστε. Για να είναι αυτά τα κόλλημα? Τα έφερε η Σπυριδούλα που καθαρίζει το εργοστάσιο. Πέθανε η γιαγιά της στην Ήπειρο και... Θεός χωρέστη. Νόστιμα είναι. Ωραιότατα. Έτσι θα σας τα κάνω κι εσάς. Κούφια η ώρα. Να μάθεις και κουκουνάρι και ρόδι. Το αμύγδαλο να μην το τσιγκουνευτείς. Ένιασες, ένιασες. Εκτός βέβαια και αν φύγεις πρώτη εσύ. Πήγαινες γυρεύοντας. Εσύ, Χριστίνα μου, πώς θα σας τα κάνω τα κολυβά σου? Καλαψημένα. Ωράτε παρατάτε με, πια εδώ μέσα. Πάω μια βόλτα μέχρι τη Σάσα. Τι ώρα? Γιατί έρχεται αυτή εδώ? Πώς να έρθει που άμα τη δείτε κατεβάζετε τα μούτρα σας μέχρι το πάτωμα. Και τι θα πας να κάνεις καλή μες τη νύχτα? Θα δούμε κάτι υφάσματα. Το ήξερα ότι θα αρχώσουμε. Τελευταία στιγμή τα αποφάσισα. Αρχίσαν η Ασπασία με τη γιαγιά να μιλάνε για πεθαμένους και για κηδείες και μου την έδωσε. Και πού τους είπες ότι θα πας? Στη Σάσα, πού αλλού? Έλα μωρέ. Αν τους έλεγες την αλήθεια, τι θα γινότανε? Αντώνη! Δεν μιλες? Θες να τους πάρουμε τηλέφωνο τώρα να τους το πούμε να τελειώνουμε? Δεν μιλες, θες να μου σπάσεις τα νεύρα? Συγγνώμη, πλάκα έκανα. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι πλάκες. Συγγνώμη. Αντώνη, καμιά ώρα θα μου τη δώσει και θα σκοτώ να φύγω, στο λέω. Μέσα, μαζί όπου γουστάρεις. Όχι μαζί, παιδάκι, μόνη μου. Μόνη. Μόνη. Θα σκοτώσεις και θα φύγεις. Μόνη. Μπορείς εσύ να κάνεις χωρίς εμένα, ε? Μπορώ, πώς δεν μπορώ. Όπου και να πας, εγώ θα σε βρω. Καλά. Πήγες τελικά. Τι να κάνω, ταλαντεύτηκα τελικά. Πήγα. Και δεν μου λες μετά που πήγες, ταλαντεύτηκες. Άρα, κάτι Μαρή. Εγώ σου λέω το πρόβλημά μου. Άντε πάλι με τα προβλήματα. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, αγάπη μου? Σάσα, πρέπει να ξεφύγω από τον Αντώνη. Χριστίνα, θες να γίνεις καλά? Δεν μπορώ, παιδί μου, δεν μπορώ. Εγώ γίνεις σαν ναρκωμανής. Ο Αντώνης για μένα είναι σαν ναρκωτικό. Λάθος σύγκριση έκανες, Χριστίνα μου. Στην εποχή μας βρίσκεις πιο εύκολα ναρκωτικά παραγκόμενο. Εγώ πάντως έχω ανάγκη από αποτοξίνωση. Και τι θα κάνεις? Δεν ξέρω, σκέφτομαι να φύγω για λίγες μέρες. Πού θα πας? Στην Αετόπετρα. Στην Αετόπετρα? Πού είναι αυτό? Στην Ήπειρο, πάνω στα βουνά. Πίσω από τον ήλιο θα πας, μωρή. Και πάρα πέραν είναι δυνατόν. Μόνη. Σάσα, το πας η Ρίβερη να σε βρίσκω πρωινιάτικα. Καλά, έλεγα, μήπως πας με τον Αντώνη. Για να ξεφύγω από τον Αντώνη, πάω, μωρή, θα τον πάρω μαζί μου. Και θα πας ολομόναχη. Τι να κάνω, ποιος θα έρθει μαζί μου?
Έχω εγώ κανένα δικό μου άνθρωπο, δεν έχω. Χριστίνα, δεν γίνεται να έρθω. Με φαντάζεσαι τώρα εμένα στην Αετόπετρα. Σου είπα εγώ να έρθει. Κατά βάθο αυτό θε. Άσε τι θέλω, δεν μπορώ να σε υποχρεώσω, μπορώ. Εκδρομή στα βουνά! Την ήπειρα! Οι δυο μας με αυτοκίνητο! Είναι ο Άννας μας! Καταπληκτικό! Κρίμα που δεν μπορώ να έρθω! Γιατί? Μωρέ, μάμα, αυτές τις μέρες πρέπει να πάμε να σχηματίσουμε ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από τα δηληστήρια στην Ελευσίνα. Καλά, πρέπει να πας και εσύ, Βρεντορίτα μου! Άμα δεν πάω εγώ, άμα δεν πάει ο άλλος, πώς θα τη σχηματίσουμε την ανθρώπινη αλυσίδα? Μήπως να στείλουμε την Ασπασία στη θέση σου? Αχ, βρε, μάμα. Χάθηκε ο κόσμος να πάμε την άλλη εβδομάδα! Χάθηκε! Τέρμα, θα πάω μόνη μου. Μετά, από την Ελεούσα, παίρνουμε ευθεία το δρόμο για το Σουλόπουλο. Αυτό δεν είναι ταξίδι, παιδάκι μου, είναι η Οδύσσια. Από εκεί. Μισό λεπτό. Συγγνώμη, Σπυριδούλα. Μισό λεπτό. Τι κάνεις εσύ εδώ πέρα, να μάθω? Το σκουλαρίκι μου έχασα. Δεν πειράζει, δεν θα σου χρειαστεί, θα στα κόψω εγώ τα αυτιά. Με συγχωρείς, Σπυριδούλα μου, πού είχαμε μείνει? Ότι βγαίναμε από την Ελεούσα. Ωραία, να βγούμε και από εκεί. Βγαίνοντας, είναι μια στροφή σκέτη καρμανιόλα. Έχουν εξεκλειριστεί οικογένειες εδώ πέρα. Καλά, φτάνει, μη μου δίνεις άλλο κουράγιο, για προχώρα. Από εκεί, να σας ρωτήσω κάτι. Καπνίζετε? Άσχετο, αλλά ναι. Από εκεί είναι δυο τσιγάρα δρόμος. Δόξα σε ο Θεός. Αν δείτε μπροστά σας μια εκκλησία... Πάει να πει ότι έχω φτάσει. Όχι, πάει να πει ότι έχετε χαθεί. Οπότε ξαναγυρίστε εδώ πίσω στο Σουλόπουλο και ξαναρωτήστε. Και ο Θεός βοηθός. Μην τα ακούτε καλά, έτσι εύκολο είναι. Γεια σας. Καλημέρα μου, παιδιά. Τι γίνεται? Πότε φεύγουμε? Σάσα! Πρωί θα φύγουμε για να έχουμε όλη την ημέρα μπροστά μας. Τι, μαζί θα πάτε? Η Βούλα θα κατουρηθεί πάνω της από τη χαρά της. Ελπίζω όχι μπροστά μας. Καλή, της αρέσει να φιλοξενεί πρωτευουσιάνες. Γι' αυτό πάμε κι εμείς να της δώσουμε αυτή τη χαρά. Αντάτε, να πηγαίνω εγώ και τα λέμε αργότερα. Ναι, Σπυριδούλα μου, πήγαινε. Ναι, σου πω. Κοίταξε. Για όλο αυτό τώρα, κουβέντα σε κανέναν δεν θα πεις, δεν θέλω να δίνω δικαιώματα, καταλαβαίνετε. Ένιωσες, ξέρω εγώ αυτά. Καλά, σε σου λέω, δεν κατάλαβα. Βάζεις μαζί μου. Βρε, θα σ' άφηνε εγώ μόνη στο βουνά να σε φάνε τα τσακάλια. Σόπα. Δεν μου λες, η Βούλα είναι παντρεμένη. Θα σου απαντούσα τώρα καταλήλως, αλλά έχω μια επίγουσα δουλειά. Εγώ αύριο δεν θα έρθω στο γραφείο, φεύγω ταξίδι. Ώρα καλή. Θα ενημερώσω και το Λουκά. Μάλιστα. Πρόσεξε, κακομοίρα μου, μην πεις σε κανέναν που πάω. Μα δεν ξέρω που πάτε. Δεν ξέρεις, τον τοίχο κόντεψε να τρυπήσεις για να ακούς τι λέγαμε. Με έχετε παρεξηγήσει, νομίζω. Σε προειδοποιώ, ουέ και λίμονό σου. Έτσι κι ανοίξει το στόμα σου, μάθε ποιες ώρες λειτουργεί ο ΑΕΔ. Σας αντελήφθη πλήρως και το ράβω. Δύο γυναίκες μόνες στα βουνά. Πώς τους ήρθε πάλι αυτό? Και ο καιρός χαλάει. Την ακούσατε χθες το βράδυ την Κατρίτσι. Να τις βρει κανένα χιονιάς. Να τις ψάχνουν οι καταδρομείς. Πού την ανακάλυψε αυτή τη Βούλα, ήθελα να ξέρω. Όπου τις φυρίξουνε. Τέλος πάντων, ας μην μιλήσουμε γιατί θα βγούμε κακές. Άπαπα, εγώ ούτε που θα το σχολιάσω τι φεύγουν. Άργησε κι αυτή η Σάσα. Ήθελα να ξέρω γιατί παίρνεις αυτή την κατσικοπόδαρη μαζί σου. Γιατί είναι κατσικοπόδαρη γυναίκα? Άμα ήταν η τυχερή, δεν θα ήταν ζωντοχείρα. Ίσα-ίσα, αυτό δείχνει την τύχη της. Σοπάτη ήρθε. Καλημέρα! Αχ, όλη η οικογένεια στο πόδι, ε! Ευτυχώς, η Ντορίτα κοιμάται. Εμείς σηκωθήκαμε να σας ξεπροβοδίσουμε. Να σας δώσουμε μια ευχή για το δρόμο. Σωθήκαμε. Άντε, πάμε. Έχω τις βαλίτσες μου απ' έξω. Μισό λεπτό, περιμένετε. Α, ναι, κι εγώ έχω κάτι να σας δώσω. Τρεις βαλίτσες πήρες, μωρή, τι κουβαλάς πια. Πώς, να μην έχω να συναλλάζω. Άλλωστε, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε καμιά καλή εμφάνιση. Βέβαια, ή να λάβουμε μέρος στα Καλλιστεία. Εμείς σε Αετόπετρα 96, όρσε. Να σας δώσω μαζί σας δύο εικόνες. Τους Αγίους Ανάργυρους και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Εκδρομή πάμε, δεν πάμε λιτανία. Χριστίνα, πήρες αλυσίδες. Για να μας δέσουνε δεν χρειάζεται, θα βρούμε στο χωριό. Για τα χιόνια, παιδί μου. Για χιόνια, μωρή. Χαρά Θεού είναι έξω. Εδώ, παραπάνω. Τα είπε η Κατρίτσα χθες το βράδυ. Πάμε. Να μην προσπερνάς.
Να προσέχετε τις τροφές στην κατάρα. Δεν περάσουμε από κατάρα, θα κατεβούμε ρίο και θα περάσουμε απέναντι. Θα περάσετε θάλασσα. Σιγά τη θάλασσα, ρίο αντίριο. Άμα είναι να σε βρει το κακό και σε γούρ να πνίγεσαι. Ο Χριστός και η Παναγία καλέ. Τώρα που το θυμήθηκες στο Χριστό είναι αργά. Αφού θα περάσετε από θάλασσα θα σας τάξω στον Άγιο Νικόλα. Ωραία, έτσι θα πνιγούμε τα μένες. Να φάτε στην Πάτρα, όχι στο ρίο που σταματάνε όλοι οι Ιταλικέριδες. Στο ρίο να φάμε. Και εκεί πάνω στα βουνά να προσέχετε, μη σας βρει η νύχτα. Α, κυκλοφορούν λαθρομετανάστες εκείνα τα μέρη. Μωρή, δεν μου τα πες αυτά. Και να κοιτάτε τις ταμπέλες. Μην ξεχαστείτε και βρεθείτε ξαφνικά στην Αλβανία. Σας θα πάμε να φύγουμε, θα πάθω κρίση. Πάλι αντάμωση. Την ευχή της Παναγίας. Οι 12 Απόστολοι μαζί σας. Τι μας ρατίζεις μόνο. Θα μου χαλάσεις τη μάσκαρα. Έχω μια κακή προαίσθηση για αυτό το ταξίδι. Αμεγώ, αλλά δεν ήθελα να το πω με πουγρουσούζα. Όλη τη νύχτα έβλεπα στον ύπνο μου το Μακαρίτη πάνω σε μια βάρκα να φωνάζει «Χριστίνα, Χριστίνα!» Τι φώναζε, να πάει κοντά του. Φυλαγέτες, Παναγία μου, ας είναι και αμαρτωλές. Καλώς τες, περάστε. Καλώς σας βρήκαμε. Γεια σας. Εσείς πρέπει να είστε η κυρία Χριστίνα. Όχι, εμείς είμαστε η κυρία Χριστίνα, από εδώ οι φίλοι μου, η Σάσα. Α, χάρηκα. Παρομοίως. Συγγνώμη κιόλας, είναι τα χέρια μου λιγάκι βρεμένα, γιατί άρμεγα. Ελάτε, περάστε, σας στο σπίτι σας, καθίστε. Να ξεφορτώσουμε το αυτοκίνητο. Ω, καλή, εσείς θα το ξεφορτώσετε. Είναι ο Ζαφύρης. Ζαφύρη! Καθίστε. Ωραία να το συντάξεις. Μέσα είναι κι άλλο, είναι μεγάλο. Έχουμε και λουτροκαμπινέ. Ωραία, να πάμε να πλύνουμε τα χέρια μας, ε. Εντάξει, κι εγώ θα πάω μέσα να ετοιμάσω το κατητής να τσιμπήσουμε. Καλέ, δεν ανάγκη, μην κάνετε φασαρία. Πώς, να σφάξω μια πουλάδα. Παναγία μου. Μήπως καλύτερα να σφάξω ένα κουνέλι. Πρέπει οπωσδήποτε να σφάξετε κάτι. Αφήστε το καλέ, γιατί να έχει θέμα. Πώς, πρώτη φορά ήρθατε στο σπιτικό μου, δεν θα σφάξω κι εγώ το κατητής μου. Αποκλείεται, αυτό αποκλείεται. Ζαφύρι! Το Ζαφύρι θα σφάξετε. Όχι καλέ, να έρθει να ξεφορτώσει τα πράγματα. I feel good. I knew that I wouldn't. Ο αριθμός που καλέσατε είναι εκτενώς απενεργοποιημένος. Παρακαλώ, δοκιμάστε αργότερα. So good, I got you. Wow! Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είσαστε η κυρία Χριστίνα? Όχι, είμαστε η κυρία Σάσα. Εγώ είμαι ο Ζαφύρης. Συγχαρητήρια. Είμαι του Αγωγιάτη ο γιος. Καλά, πόρωση. Ήρθε Ζαφύρη. Κυρία Χριστίνα, να σας συστήσω, ξαδερφός μου, Ζαφύρης. Χαίρομαι πολύ, Μαρκάτο. Δεν μου λες, με την κυρία Σάσα γνωριστήκατε? Γνωριστήκαμε. Έλα έξω που θέλω κάτι να σου πω. Καλά, Χριστίνα, τον είδες. Στραβή είμαι. Ένα σου λέω, είναι του Αγωγιάτη ο γιος. Ωραία, έλα να στρώσουμε το κρεβάτι τώρα. Αχ, πώς θα τον έκανα να με πάρει αγώη. Τι είναι καλέ, τι πάθατε? Τι είναι? Αχ, μη χειρότερο ζωρό. Πού πάτε καλέ μες τη μαύρη νύχτα? Τη μαύρη νύχτα καλέ, πουρνό είναι 5:30. 5:30, λιποθυμώ. Εμείς εδώ ξυπνάμε νωρίς, έχουμε πολλές δουλειές. Να αρμέξουμε, να βγάλουμε τα ζωντανά για βοσκή. Μόνη σου θα πας κυραβούλα? Όχι, θα έρθει κοντά και ο Ζαφύρης. Ο Ζαφύρης. Σας απέσαι και κοιμήσου. Σαν να χόρτασα ύπνο μου φαίνεται. Θα είναι το κλίμα ίσως. Σας ακοιμήσου είπα. Να φτάσαν άραγε. Ή δεν τις μαζεύουνε σε κανέναν γκρεμνό. Από χθες το πρωί δεν θα φτάσανε πια. Καλημέρα. Καλώς το κοριτσάκι μας. Δεν μπορούσε η γαϊδούρα να πάρει ένα τηλέφωνο. Για ποια λες? Ποια να λέει η γαϊδούρα? Έλα βρε και γεια στις να διασκεδάσουνε λίγο. Κάτσε να τις πάρουμε εμείς. Άμα τις βρούμε. Μπορεί να έχουν πάει καμιά βόλτα να χαρούν τη φύση. Μουσική.
Εδώ είσαι, Ζεφύρη. Ναι, εδώ είμαι. Γυρεύεις κάτι, κυρία Σάσα? Κάτι γυρεύω, η Έρμη, αλλά... Πάω να φύγω, έχω δουλειές να κάνω. Για πες μου, Ζεφύρη, μίλησέ μου για τις αγροτικές δουλειές. Τι θες να μάθεις? Πώς θα τρίβεται, ας πούμε, εσείς εδώ το μητέρα. Κυρία Σάσα! Ζεφύρη μου, όχι μπροστά στη γελάδα! Πού ήσουν εσύ? Μάζευα σαλιγκάρια. Τα σαλιγκάρια τα μαζεύουνε τις νύχτες. Α, γι' αυτό δεν έβρισκα. Σάσε, που ήσουν με το Ζεφύρι? Αχ, Χριστίνα μου, σήμερα κατάλαβα τι σημαίνει αληθινός άντρας. Ναι, για λέγε να μαθαίνω κι εγώ. Ξέρεις τι είναι να μυρίζει ο άντρας κατσική σκιαφέτα? Σκάσε, Σάσε, θα κάνω πετό. Βαρέθηκα τους Αθηναίους τους φλούφλιδες. Με έσφιξε ο Ζεφύρι στην αγκαλιά του και μύρισε καλαμπουκάλευρο. Τι είσαι, μωρή μπομπότα? Έπρεπε να τον δεις. Βάζει εδώ το καρύδι στον αγκώνα, κάνει κράκ και το σπάει. Εγώ προσωπικά προτιμώ τον καρδιοθράφτη. Χριστίνα, σήμερα γεννιέμαι ξανά. Όχι, αγάπη μου, δεν σβήνονται έτσι εύκολα τόσες δεκαετίες. Χριστίνα, άντε μου στο διάολο. Κάτσε, Μαριά, να καταλάβω κι εγώ τι ακριβώς έγινε. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Οι κότες να κακαρίζουνε και η γελάδα να έχει γουρλώσει τα μάτια της και να μας κοιτάζει. Θα ζήλευε, φαίνεται. Λέει γιατί αυτή και όχι εγώ, κατάλαβε. Έσκασε από τη ζήλια της. Αυτή η γελάδα αύριο δεν πρόκειται να κατεβάσει γάλα στο υπογράφο. Μπράβο, τι ρούμποσε στην αγελάδα. Μωρή, ήρθε στο χωριό να κάνει σουξέ. Κάλιο πρώτη στο χωριό, παρά δεύτερη στην πόλη. Επιτέλους έπιασαν. Απαντήσανε. Εμπρός. Ναι. Έλα. Αϊτό Πετρακή. Εμπρός. Έλα. Ναι. Πατριώτη. Τι είναι εκεί? Δεν σας ακούω. Τι πήραν, ομό Ιωαννίνων? Ποιος είναι, Χριστίνα? Μια τρελή με ρωτάει τι νομό πήρε. Επαρχία Δωδώνης είστε? Τι στο διάολο, τέτοιο γραφείας μου κάνω. Δεν σας ακούω καθαρά, ξαναπάρτε. Ναι, έλα, έλα. Το κλείσε. Ποιος σου απάντησε? Τι ποιος μου απάντησε, ένας μπαστούνόβλαχος, δεν καταλάβαινα το του έλεγα. Ρε Σπασί, μήπως δεν μιλάνε ελληνικά εκεί? Και τι μιλάνε, τουρκικά? Γεια χαρά. Καλώς τον. Γεια. Γεια. Τι γίνεται, τι νέα? Καλά, εδώ βρε. Τα ίδια. Για παίρνει το δικά σου. Καλά, εγώ πολύ καλά. Η Χριστίνα μέσα είναι? Α, όχι. Λείπει. Εκτός εργοστασίου? Και εκτός Ελλάδος, μπορώ να σου πω. Έλα, ρε, σοβαρά. Πού πήγε? Δεν ξέρω. Σοφή. Ναι. Δεν ξέρω, σου λένε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εσύ και δεν ξέρεις? Δεν ξέρω. Έλα, ρε, Σοφή. Αντώνη. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην με πιέζεις να χαρίσω ότι αγαπάς. Μου λείπουνε κάτι ένσημα για τη σύνταξη και άστο τώρα. Δεν είσαι εντάξει όμως. Αυτό σου λέω μόνο, έτσι. Δεν είσαι εντάξει! Τι έγινε, Αντωνάκη? Πεθύμησες την πρώην πεθερά σου? Σου πω καμιά κουβέντα τώρα, ε! Πα-πα-πα-πα. Τι τρελός εγώ, ρε παιδάκι. Τι τρελός. Έτσι που λες, κυρία Χριστίνα μου. Ίσα που να μεγαλώσει τα νύψια μου, να γυροκομίσω τους γέρους. Έμειναν ύπαντροι. Έβεργασε καλύτερα, έχεις την ησυχία σου. Μην το λες αυτό, μην το λες. Όσο να πεις, κυρία Χριστίνα μου, χρειάζεται και ο άντρας. Να τον έχεις στο σπίτι, δίπλα σου, να σε αγαπάει, να σου φροντίζει. Κλείστο, σε παρακαλώ. Γιατί, κυρία Χριστίνα μου, θυμήθηκες το συγχωρεμένο? Όχι, τον ασυγχώρητο. Τι σε βασανίζει, κυρία Χριστίνα μου? Στη βάσανα έχω εγώ, βούλα. Με βλέπεις έτσι χαϊχάι και χουχού. Να ξέρεις μόνο τι κουβαλάω, να ξέρεις. Σιγά, κύριε Χριστίνα μου, το ξεπέτσασα στο πουλί. Δέχεστε επισκέψεις? Αντώνη! Ρε παλιόπαιδα, έτσι είπαμε. Τι γίνεται, πώς πάμε, όλοι καλά? Ξέρεις μωρέ, πότε το ένα, πότε το άλλο. Μάλιστα, η γιαγιά καλά? Καλά, καλά, έχει πάει στην ξαδέλφη της. Η Ασπασία, πώς θα πάει η Ασπασία? Ξέρεις τώρα η Ασπασία, μέσα στην τρέλα της. Η Τιτίκα τι κάνει? Άστα μωρέ, αυτό τον καιρό μαδάει. Μάλιστα, επομένως, όλοι καλά στο σπίτι, ε? Ναι, ναι. Στο εργοστάσιο? Τι στο εργοστάσιο? Λέω, στο εργοστάσιο όλοι καλά? Καλά, εγώ θα σου πω, εσύ είσαι στο εργοστάσιο. Σωστά, εγώ είμαι στο εργοστάσιο. Λοιπόν, για να τους πάρουμε με τη σειρά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο Λουκάς,
Καλά. Καλά. Η Σόφη. Καλά. Καλά. Ο Μανώλης. Καλά. Καλά και ο Μανώλης. Ποιον άλλον ξέρεις? Ιδιαιτέρως κανέναν. Μάλιστα. Επομένως, όλοι καλά και στο εργοστάσιο. Αντώνη, μήπως συμβαίνει τίποτα? Τι να συμβαίνει? Μήπως έχει πάθει κανείς τίποτα και προσπαθείς να μου το πεις με τρόπο? Όχι, όχι, βρε κουτό, όχι, βρε. Πού σου πέρασε τέτοιο πράγμα από το μυαλό? Ένα, ξέρω κι εγώ, επειδή ρωτάς για όλους. Ακόμα και για την Τιτίκα ρώτησες. Τιτίκα, να μην ενδιαφερθώ εγώ για το γατί τώρα, τι. Όχι, δεν λέω. Στα. Η μάνα σου πού είναι? Α, έχει πάει εκδρομή. Με ποιον? Με τη Σάσα. Μ' αρέσει που ρωτάς με ποιον. Λες και η μάμα δεν πήγαινε ποτέ εκδρομή με άντρα. Δεν μου λες. Ναι. Πού πήγανε? Σε ένα χωριό πάνω στην Ήπειρο. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Δεν θυμάσαι? Τι πάνε να πει, δεν θυμάσαι ρε τώρα, ήταν να θυμηθείς. Είχε ένα περίεργο όνομα. Κάτι με πέτρα και πουλί. Πουλί και πέτρα. Χελιδονόπετρα. Όχι, δεν είναι αυτό. Καλά, εσένα τι σε νοιάζει? Εμένα? Εγώ έτσι θέλω να μαθαίνω τα ωραία μέρη στην Ελλάδα. Καλά, άμα γυρίσουμε το καλό θα τη ρωτήσουμε πώς λεγόταν. Δεν μου λες, μήπως Κοτσιφόπετρα? Όχι, πιο ωραίο πουλί. Πιο ωραίο πουλί. Αιδονόπετρα. Όχι μελωδικό. Όχι μελωδικό. Κορακόπετρα. Εχέσαι με ρε εσύ, Αντώνη, με τις πέτρες και τα πουλιά. Εντάξει, sorry. Θες λίγη πορτοκαλάδα? Ναι, ναι, θέλω. Μήπως γλαρόπετρα? Εννοείται πως κι απόψε σ' αγαπάω. Εννοείται πως κι απόψε μ' αγαπάς. Στο φεγγάρι και στα αστέρια θα σε πάω. Μωρέ, στο φεγγάρι και στα αστέρια θα με πας. Εννοείται πως κι απόψε σ' αγαπάω. Εννοείται πως κι απόψε μ' αγαπάς. Καλημέρα! Με χαθείς, καλή, με τρόμαξες. Γεια σας. Αν έχεις δουλειά, εγώ έρχομαι αργότερα. Όχι, 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 εγώ περαστικός ήμουν. Να δω αν είναι εδώ η πιθαρά μου. Γιατί, γύρισε από την Αιτώπετρα. Από πού? Θα με επιλήξω στο γυαλί μου. Μπρος! Ναι, τη Χριστίνα θα ήθελα. Έλα! Έλα, Χριστίνα, εσύ είσαι? Ναι, δεν ακούω καλά, μίλα πιο δυνατά. Αγάπη μου. Ποιος είναι? Με ξέχασες κιόλας. Όχι καλέ, ποιος είσαι? Ποιος είμαι, για βρες το. Ο μικρότσικος είσαι! Χριστίνα! Αχ, Αντρέα, μη είσαι! Αχ, αγάπη, παλικάρι, μη είσαι! Καλή, ο μικρότσικος με φύρε! Τι κέρδισα? Φτούσου, ρε! Αχ, Αντρέα, αγάπη μου, αγάπη μου, σε βλέπω, παρακολουθώ, είναι λοιπόν. Δεν χάνω μισή εκπομπή, δεν χάνω. Πες του χαιρετίσματα στον αδερφό του τον πρώην! Χαιρετίσματα στον αδερφό του τον πρώην, από τα κορίτσια παιδό! Μη μισονάμε, δεν μισονάμε! Όχι! Δεν μιλήσει, Αντρέα μου! Αντρέα! Αντρέα! Το κλείσε! Α, παπα, το κλείσε! Στεναχωρήθηκε ο καημένος. Δεν μπορεί να μιλήσει από τη συγκίνηση. Ορίστε, έφτασε στην άκρη της Ελλάδας. Δεν κατάλαβα. Πώς, μωρέ, και τον καθαρό μας αέρα πήραμε και το φρέσκο μας το αυγουλάκι φάγαμε. Μωρέ, για το αυγουλάκι ξεσπιτώθηκε για να ξεχάσω τα βασανά μου. Τον Αντώνη. Αυτόν. Πάντως δεν μπορείς να πεις. Αλλάξαμε παραστάσεις. Γνωρίσαμε την ελληνική ύπαιθρο σ' όλο της το μεγαλείο. Όταν λες μεγαλείο, εννοείς το Ζαφύρι. Αν να χαθείς. Τίποτε, τίποτε. Αύριο το πρωί θα σκοτώνουμε και θα φύγουμε. Θα φύγουμε. Τι άλλο να κάνουμε. Την Αετόπετρα την είδαμε, τη Βούλα την είδαμε, τη Γελάδα την είδαμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να δούμε. Πάμε σπίτια μας. Ας ξημερωθούμε με το καλό. Άντε πάμε τώρα μέσα και θα γλυσάξει άλλη. Πήγαινε εσύ και έρχομαι. Και δεν χάζε γάσκαλα εδώ μέσα. Να κάνω συντροφιά στα ζωντανά τελευταίο βράδυ σήμερα. Σας έχεις ραντεβού? Μα θα είχα ραντεβού και δεν θα στο έλεγα. Τέλος πάντων, κάνε ό,τι προλαβαίνεις γιατί αύριο το πρωί φεύγουμε. Κακίστρο, να μην σταυρώσω άντρα. Καλέ! Τι είναι, καλέ! Καλώς τα δεχτήκατε! Ε, ποια! Ήρθε ο κουμπάρας σας! Ποιος ήρθε? Κουμπάρα! Ο κουμπάρος!